Τώρα εντάξει είστε. Κυβέρνηση του που εφαρμόζει, σχεδιάζει τη στρατηγική του κεφαλαίου. Αλλά εδώ η χειδαιότητα μερικών κοινοβουλευτικών που ξέχασαν ότι λαμβάνουμε δική τους απόφαση δεκαπλάσιο ή εικοσαπλάσιο, μέχρι και εικοσαπλάσιο μισθό από τους εργάτες στα μεταλλεία, στα ορυχεία, στη βαριά βιομηχανία, στα σούπερ μάρκετ, στα ξενοδοχεία, σε αυτούς που οφείλουμε τα πάντα δηλαδή, και με ένα απίθυμενο θράσος καταφέρεστε ενάντια στα δικαιώματά τους, τους αγώνες τους, και πρέπει να πάρει απάντηση, να ληφθεί υπόψη στην απάντηση της εργατικής τάξης. Ανάσα στον αγώνα για να ζήσουν οι εργαζόμενοι και τα παιδιά τους όπως τους αξίζει στον 21ο αιώνα, με σταθερό ωράριο και λιγότερες ώρες δουλειάς, με πλήρη δικαιώματα και όχι σαν σκλάβοι στα πόδια του κεφαλαίου, όποτε και όπως απαιτούν τα κέρδη του. Αυτό ήταν η απεργία την περασμένη Πέμπτη, η λαοθάλασσα που συγκεντρώθηκε στο κέντρο της Αθήνας, της Θεσσαλονίκης, της Πάτρας, οι διαδηλώσεις σε δεκάδες πόλεις, οι κινητοποίησεις που ήταν οι μεγαλύτερες των τελευταίων χρόνων. Ήταν ανάσα για τη συνέχεια, για την κλιμάκωση του αγώνα και να ξυλωθεί όλο το αντεργατικό πλαίσιο που έφτιαξαν όλες τις κυβερνήσεις με τις οδηγίες της Ευρωπαϊκής Ένωσης, ανοίγοντας διάπλατα την πόρτα στο σημερινό άθλιο νομοθέτημα. Μια κλιμάκωση του αγώνα με επόμενο σταθμό την Τετάρτη, 16 Ιούνιου, με τη νέα απεργιακή κινητοποίηση που αποφασίζουν και εισηγούνται οι συνδικαλιστικές οργανώσεις. Ήταν ανάσα για όσους μετά από καιρό για πρώτη φορά έκαναν το βήμα, βρέθηκαν στην ίδια αλυσίδα με τους συναδέλφους τους στη διαδήλωση. Με το χτύπημα εσείς της συνδικαλιστικής δράσης, τον ηλεκτρονικό έλεγχο των συνελεύσεων και των αρχιερεσιών από κράτος και εργοδοσία, με τους απεργοσπαστικούς μηχανισμούς, το κυνήγι των απεργών, που οι συνδικαλιστικές σας παρατάξεις όλων και της Νέας Δημοκρατίας και του ΠΑΣΟΚ και του ΣΥΡΙΖΑ πρωτοστατούν εδώ και καιρό στην εφαρμογή τους στους χώρους δουλειάς, πριν ακόμα δηλαδή τον σημερινό νομοσχέδιο, αυτή την ανάσα θέλετε να κόψετε, τον ταξικό πόλο στο συνδικαλιστικό κίνημα, μέσα στον οποίο πρωτοστατούν οι κομμουνιστές, που οδήγησε τον εργαζόμενο λαό μας σε κατακτήσεις, που καθυστέρησε την επίθεση όλων των κυβερνήσεων σας απέναντι στα εργατικά δικαιώματα και τώρα κλαψουρίζετε ότι μείνατε οι τελευταίοι στις βέλτιστες πρακτικές. Θέλετε να βγάλετε από τη μέση του συνδικαλιστικό πόλο που ξέρει πώς να οργανώνει την πάλη των εργαζομένων, πώς να καταργεί στην πράξη τα άθλια νομοθετήματά σας όπως αυτό της κατάργησης των διαδηλώσεων. Αυτό που έκανε πράξη το νόμος είναι το δίκαιο του εργάτη στην απαγόρευση της απεργίας των αυτεργατών, τον πόλο που μέσα στις συνθήκες πανδημίας και εκτεταμένης τηλεργασίας κατάφερε να μαζικοποιήσει όσο ποτέ τις συλλογικές διαδικασίες των σωματείων που έφεραν την επιτυχία της τεράστιας απεργιακής κινητοποίησης. Φρέσκος αέρας και ελπίδα λοιπόν για τους εργαζόμενους από τις απεργιακές κινητοποίησεις, αλλά βραχνάς για την κυβέρνηση, την εργοδοσία, τα επιτελεία του συστήματος, για τους απεργοσπαστικούς μηχανισμούς και τους εργατοπατέρες σας. Βραχνάς για εκείνους που λίγες ώρες πριν από την έναρξη της απεργίας καλλιεργούσαν την ιτοπάθεια, προεξοφλούσαν την αποτυχία της όπως έκαναν και πρωτοκλασσά τα στελέχη του ΣΥΡΙΖΑ, δείχνοντας ως μόνη λύση για ακόμη μια φορά την κυβερνητική εναλλαγή. Η μαζική εργατική λαϊκή κινητοποίηση μετράει ήδη επιτυχία. Όχι μόνο γιατί διέψευσε όλους όσοι έλεγαν ότι η απεργία είναι ξεπερασμένη μορφή που δεν συγκινεί, αλλά γιατί πάνω απ' όλα εκφράζει τη μαζική απόρριψη του εκτρώματος από παλιούς, αλλά ειδικά και μαζικά από τους νέους εργαζόμενους, γιατί φανερώνει ότι δεν περνάει η προπαγανδιστική προσπάθεια όσων ακόμα επιμένουν να λιβανίζουν τα θετικά του εκτρώματος, όπως κάνει η ηγετική ομάδα της ΓΕΣΕΕ, που αφού πρώτα το συνδιαμόρφωσε το έκτρωμα με την κυβέρνηση και την εργοδοσία, σήμερα κάνει λόγο για θετικές ρυθμίσεις. Και πριν από λίγο τράβηξε χιδαίο με χιδαίο τρόπο το χαλί κάτω από τα πόδια των συνδικαλιστικών οργανώσεων που προετοιμαζόταν για πανελλαδική απεργία, μη προκυρήσοντας ούτε τετράωρη στάση εργασίας. Ξέρετε εσείς, θα σας ζητήσει τα ΜΑΤ όποτε είναι αναγκαία. Για όλους τους παραπάνω λόγους, η επιτυχία της απεργίας αποκτά ακόμη μεγαλύτερη σημασία, αφού οργανώθηκε κόντρα σε πιέσεις, εκβιασμούς και συκοφαντίες, κόντρα στον αυταρχισμό και την καταστολή και την ανοιχτή υπονόμευση. Γι' αυτό και το φυσάει και δεν κρυώνει η κυβέρνησή σας, η οποία αφού δεν κατάφερε να ανακόψει το απεργιακό ποτάμι, επικαλείται στοιχεία για να απαξιώσει το μέγεθός της. Μόνο που θυμίστε του Υπουργού ότι επικαλείται στοιχεία που την εκθέτουν. Γιατί διαφήμισε ο κύριος Υπουργός ως το μεγαλύτερο ποσοστό συμμετοχής στην απεργία, στον ίδιο χώρο τον οποίο παρουσιάσατε ως εμβληματικό για την εφαρμογή της διευθέτησης. Τόσο αποδοχή απολαμβάνει το νομοσχέδιό σας. Στελέχη του ΣΕΒ για πρώτη φορά μπαίνουν στον κόπο να τριγυρνούν στα αστικά μέσα μαζικής ενημέρωσης και να ανακοινώνουν ότι δεν έγινε και τίποτα με την απεργία. Ψάχνουν να βρουν ποσοστά συμμετοχής που να τους βολεύουν. Ξέρουν βέβαια
ότι με όλο το νομικό προστάσιο στα χέρια τους δεν έχουν άλλο εμπόδιο πέρα από τα σωματεία που οργανώνουν την πάλη σε κάθε χώρο δουλειάς και κλάδο, που δεν υποτάσσονται στη γραμμή της σωτηρίας των κερδών της επιχείρησης, αλλά διεκδικούν το ξύλωμα των αντεργατικών μέτρων και διατάξεων. Έχουν συνέστηση ότι η επιτυχία της απεργίας αποτελεί παρακαταθήκη για πιο επιθετικούς αγώνες το επόμενο διάστημα. Ξέρουν ότι όσο παίρνουν κουράγιο οι εργαζόμενοι, τόσο θα προβάλλονται αντιστάσεις στον εργασιακό μεσαίωνα. Κάθε ανάσα ελπίδας για την εργατική τάξη και ένας βραχνάς για τους δυνάστες της, για τα απολιθώματα της κοινωνίας που την καλούν να δουλεύει με όρους του περασμένου αιώνα, ενώ υπάρχουν όλες οι δυνατότητες για πραγματικά σύγχρονους όρους δουλειάς, με αξιοπρεπείς μισθούς, με λιγότερο εργάσιμο και περισσότερο ελεύθερο χρόνο, με σταθερό ωράριο, με κατοχύρωση της απρόσκοπτης συνδικαλιστικής δράσης. Οι επόμενες μέρες και ώρες, κάθε λεπτό είναι κρίσιμα για την οργάνωση της πάλης. Αν η απεργία της 10 Ιούνιου προκάλεσε τέτοια αντίδραση σε όλους σας, στην αστική τάξη, την κυβέρνηση και τα κόμματά της, τους ανθρώπους της στο εργατικό κίνημα, η ερχόμενη απεργιακή μάχη μπορεί πραγματικά να σας ζεματίσει. Ο φρέσκος αυτός αέρας μπορεί να πάρει και να σηκώσει την πόχα της σύγχρονης σκλαβιάς που αναδίνει η χωματερή του σάπιου σας εκμεταλλευτικού συστήματος εκεί από όπου ήρθε, αλλά και θα καταλήξει ξανά το αντεργατικό έκτρωμα.